Μπαρίγου που έχουμε ένα αποκλειστικό μαρινό. Λοιπόν, πριν από 6 μέρες, την περασμένη Παρασκευή, η Αργυρό Μπαρμπαρίγου άφησε σαφείς υπόνοιες ότι την ερχόμενη χρονιά δεν θα είναι μαζί με τη Φέη Σκορδά στο πρωινό του Αντένα. Εγώ χθες επικοινώνησα με κάποιους συνεργάτες της Αργυρός Μπαρμπαρίγου, οι οποίοι μου επιβεβαίωσαν ότι η τηλεμαγείρισα δεν θα είναι του χρόνου στην εκπομπή της Φέης και ότι έχει ήδη στα σκαριά κάποια επόμενα επαγγελματικά σχέδια. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο. Άμα θέλετε να το δούμε και να γυρίσει. Ότι θα είναι στην Ελένη. Όχι, όχι, δεν θα ασχοληθεί. Η Αργυρό Μπαρμπαρίγου έμαθα ότι δεν θα είναι στην τηλεόραση. Μάλιστα. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί και ερχόμαστε. Και ερχόμαστε. Εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι μαζί σας το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να με κρατήσουν εκτός τηλεόρασης. Με αυτό το ενηγματικό μήνυμα προς τη Φέη Σκορδά και τους τηλεθεατές, η Αργυρό Μπαρμπαρίγου έστειλε το δικό της μήνυμα μέσα από την τελευταία εκπομπή του πρωινού του Αντένα. Θέλω να πω απλά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στη Φέη. Και στη Λίτσα και στο Θέμη και στην Σάσα και στη Γογό και στον Κώστα και στην Ειρήνη και σε όλους Αργυρό, εσάς. Σε αγαπάμε. Αγαπάμε κάθε μέρα, 10 χρόνια τώρα. Αργυρό, ξανασκέφτηκα. Πολλά. Ξανασκέφτηκα. Ευχαριστώ πολύ. Ωστόσο, η εκπομπή Φτιάξε Καφέ έκανε ρεπορτάζ και μίλησε με στενό συνεργάτη της Αργυρός Μπαρμπαρίγου που επιβεβαίωσε όλα όσα είπε η μαγείρισα. Η Αργυρό, όπως όλα δείχνουν, δεν θα κάνει τηλεόραση του χρόνου. Αυτή την εποχή προέχουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις εκτός τηλεοπτικών στούντιο. Εκτός από το εστιατόριό της στην Αθήνα, ετοιμάζει κάτι στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Από το φθινόπωρο, τα επαγγελματικά της ταξίδια στην Αμερική θα πυκνώσουν σημαντικά, καθώς η ομογένεια εκεί την λατρεύει και σαν άνθρωπο και σαν μαγείρισα. Αποκαλύπτει στο Φτιάξε Καφέ άνθρωπος κλειδί που γνωρίζει τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια. Δοκίμασέ τι θα πάθει σοκ. Είναι κρέμα λεμόνι, είναι φανταστική. Είναι η καλύτερη εποχή. Το λεμόνι, ρε παιδί μου, καλά όλες τις εποχές το τρως το λεμόνι. Ειδικά όταν έχεις ένα βαρύ φαγητό. Τι ωραίο πράγμα. Θέλεις μετά. Πράγματι, η Αργυρό είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην Αμερική και σκοπεύει να επεκτείνει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες εκτός συνόρων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να με κρατήσουν εκτός τηλεόρασης. Θέλω να πω απλά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Όσον αφορά τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχει υποθεί πως υπάρχουν με τον Αντένα, ο συνεργάτης της είναι ξεκάθαρος. Πολύ σύντομα θα τακτοποιηθούν όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες που έχει η Αργυρό Μπαρμπαρίγου με τον Αντένα. Η Αργυρό, αν και δεν θα βρίσκεται στην εκπομπή της Φέη Σκορδά, εξακολουθεί να έχει άριστες σχέσεις μαζί της. Είναι φίλες και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Η Φέη την αγαπά πολύ και επικοινωνούν σχεδόν καθημερινά. Μάλιστα. Οπότε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, Μαρίνο μου, δεν θα τη δούμε πουθενά τηλεοπτικά την επόμενη σεζόν. Ακριβώς, Κατερίνα. Θα πρέπει να κάνει συχνά ταξίδια στην Αμερική. Πάρα πολύ συχνά ταξίδια και μάλιστα, όπως είδαμε και ακούσαμε και στο βίντεο, θα δραστηριοποιηθεί στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα κάνει κάτι που έχει σχέση βέβαια πάντα με την κουζίνα, με το ελληνικό φαγητό, το οποίο η ομογένεια, ξέρεις, λατρεύει. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω, όπως έχω μάθει σύμφωνα με δικές μου πηγές, ότι όντως η Φέη Σκορδά εξεπλάγει στον αέρα της εκπομπής με όλο αυτό που συνέβη. Βέβαια, οι άνθρωποι από το περιβάλλον του Αργυρός μου είπαν ότι αυτό συνέβη και δεν ενημέρωσε η Αργυρό τη Φέη για να μην προσπαθήσει να της αλλάξει εκείνη την ώρα τη γνώμη στον αέρα της εκπομπής. Να μην το ξέρει δηλαδή όταν θα της το ανακοινώσει ναι. Η Αργυρό. Ενώ αυτό τώρα δεν μετά, ας πούμε, αφού η Φέη ξέρω ότι έχει μιλήσει Φέη με την Αργυρό και όντως προσπάθησε. Με τη Φέη Σκορδά, εκτός από συνεργάτηδες στην εκπομπή, είναι και φίλες εδώ χρόνια. Και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η φιλία της Αργυρός με τη Φέη δεν θα χαλάσει εξαιτίας της διακοπής, του τέλους μάλλον της συνεργασίας τους. Απλά και η Αργυρό κοιτάει αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες και εκτός τηλεοπτικών πλατό. Που είναι πάρα πολύ δυνατές εξίσου, έτσι. Καλά κάνει. Επιλογή της είναι. Τώρα, αυτό που λέμε τώρα ότι ανακοίνωση. Παιδιά, με συγχωρείτε, Τζελτζελά μου, σε διακόπτω. Θέλω να πω κάτι. Μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό. Είναι επιχειρηματίας η Αργυρό. Αυτό. Εννοείται. Δεν είναι μόνο. Και κοιτάμε και το οικονομικό. Κοιτάει. Εννοείται. Γιατί η γυναίκα θα πρέπει να. Αν είναι τώρα, να πρέπει να κάνει συχνά ταξίδια. Να έχει να κάνει την επιχείρηση να την πάει και προς τα έξω. Εγώ το βρίσκω πολύ πιο φυσιολογικό να επιλέξει αυτό από το να φαίνεται κάθε μέρα τηλεοπτικά. Δεν την ενδιαφέρει κιόλα. Είναι επιχειρηματία. Άκου να σου πω κάτι. Είναι επιχειρηματία μέσω τη τηλεόραση. Ναι. Η τηλεόραση ήταν το μέσο που τη βοήθησε να γίνει και τα μαγαζιά της, και τα βιβλία της, ό,τι κάνει, το site της, όλα αυτά. Η δηλαδή, τηλεόραση αν δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν θα γινόταν ποτέ επιχειρηματίας, όπως και άλλες μαγείρισες, όπως η Βέφα Αλεξιάδου κτλ. Εγώ μένω σε ένα κομμάτι τώρα. Γιατί είπαμε ότι τις φιλικές σχέσεις που έχει δεν είναι φιλικές σχέσεις, είναι φίλες. Είναι φίλες, είναι πραγματικές φίλες. Αυτό είπαμε. Έπρεπε για μένα. Να το πει στη Φέη αυτό το οποίο αποφάσισε λοιπόν, και να μην το μάθει στον για αέρα. Για το θέμα του τηλεμάγειρα του πρωινού. Ναι. Να πούμε αυτή τη στιγμή, να σας αποκαλύψουμε το εξής. Ότι ο Αντένα προσέγγισε τον Άκη Πετρετζίκη. Mm-hmm. Τον Άκη Πετρετζίκη για να ενταχθεί στην ομάδα του πρωινού, δηλαδή να είναι
ο τηλεμάγειρας ουσιαστικά της Φέη Κορδά που έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Ο ίδιος όμως δεν έχει απαντήσει ακόμα, μιας και περιμένει πρόταση από άλλο κανάλι, νομίζω ότι φαντάζεστε ποιο. Φανταζόμαστε. Απάντηση για την ακρίβεια για δική του εκπομπή. 45 λεπτή, καθημερινή. Ισχύει, αυτό ισχύει. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του, μου λέει: έχω ένα ραντεβού, θα τα πούμε αύριο. Ο είναι λίγο δισεύρετο. Ναι, είναι λίγο, αλλά οκ. Πάντως θα σας πω ότι η Φέη, γιατί επειδή η Αργυρό έχει λείψει καμιά δεκαριά φορές μέσα στον χρόνο, η Φέη έχει στο μυαλό της κάποιους τηλεμάγειρες οι οποίοι της είχαν κάνει νούμερα όταν είχαν εμφανιστεί. Για παράδειγμα, ο Ιταλός που δεν θυμάμαι πώς τον λένε, που ήταν κάποια στιγμή και στον Α. Είναι στις σκέψεις της. Θα τα δούμε. Και ο Τσούλος της Ελένης. Ο Τσούλης, όπως το λένε. Λοιπόν, και αυτό. Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Πάμε σε μια άλλη τηλεοπτική μετά.